Οι πρώτες δορυφορικές φωτογραφίες δυτικών δορυφόρων γεωσύγχρονης τροχιάς αποκαλύπτει μια τεράστια συγκέντρωση ρωσικών και λευκορωσικών δυνάμεων στο έδαφος της Λευκορωσίας και μάλιστα σε διαμόρφωση εκστρατείας. Συνοδεύονται από κινητές συστοιχίες αντιεροπορικών πυραυλικών Μακρού Βελινεκού S-400 και S-300 MPU-2 σε μια τεράστια έκταση. Κέντρο της συγκέντρωσης των δυνάμεων, το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ζιαμπρόφκα, το οποίο απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα από την Ουκρανία. Η αμερικανική εταιρεία Planet Labs κατέγραψε τις συγκεντρώσεις και υπολογίζονται σε περισσότερους από 60.000 άνδρες μέχρι τώρα. Οι Ρώσοι είναι περισσότεροι από 15.000 στο συγκεκριμένο σημείο, πλην των λοιπόν που είναι ανεπτυγμένοι σε άλλες περιοχές. Η Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών MI6, το πληροφοριακό της δελτίο, μετέδωσε νέες πληροφορίες σχετικά με την ενίσχυση της ρωσικής λευκορωσικής στρατιωτικής ομάδας. Την ίδια στιγμή, Ρώσοι αλεξιπτωτιστές από την 76η Ιεραρχία Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων του καθώς και η 106η αερομεταφερόμενη ιεραρχία από την Τούλα εισήλθαν στο έδαφος της Λευκορωσίας. Πρόκειται για τις πλέον επίλεκτες ρωσικές δυνάμεις της δυτικής περιφέρειας.